Από 30 έως 100% φτάνουν και τα στα αμπέλια της Κρήτης, σύμφωνα με την ομάδα αμπελουργών Κρήτης, μέλη της οποίας αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, τον ίδιο στην ανάγκη άμεση στήριξη των παραγωγών στη διάρκεια συνάντησης με τον Διευθυντή του ΕΛΚΑ Κρήτης, Νίκο Δασκαλάκη. Το 2019 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον αμπελουργό της Κρήτης. Είχαμε 4-5 έτια ζημιογόνα για την αμπελουργία. Αυτά τα έτια ξεκινήσανε από το ψύχος, ήρθαν οι νότιοι ανέμοι, είχαμε τις βροχοπτώσεις που δημιουργήσαν το μήκη τα περονόσπρο, ειδικά στη Μεσαρά έχουν χαθεί πάρα πολλά αμπέλια. Έχουμε αμπέλια που έχουν καταστραφεί 100% από τον Περονόσπορο, δηλαδή οι αμπελουργοί δεν θα μπουν να τριγύσουν. Έχουμε αμπέλια με την ανεμοθύελα με 70 με 80% ζημιά. Περιμένουμε του επόμενου δύο μήνε να καταγραφεί πλέον και στα χαρτιά αυτό το οποίο έχουμε εντοπίσει. Το οποίο είναι ξεκάθαρο, όπω είπα προηγουμένω, από 30% έω 100% ζημιά. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι να μην μπορούν να αποζημιωθούν και για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή γιατί κάποια ζυγογόνα αίτια δεν εντάσσονται μέσα στον αλγά και χιστάμε να βρούμε τρόπο είτε μέσα από τον τεμήνιμις είτε μέσα από άλλε περιπτώσεις με τα, αυτά που γνωρίζει ο κόσμο τα λεγόμενα ψέα να δούμε από πού μπορεί να καλυφθεί, να καλυφθεί, αυτό το γενό. Έχουν και τα παιδιά έχουν ζημιά, οι αγιές έχουν ζημιά, και τα ζώα έχουν ζημιά. Θα έλεγα ότι είναι σοβαρές οι ζήμιε. και αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν μπορεί να τις περάσει. Δηλαδή... Γιατί έπρεπε να είχαν πριν δυο μήνε. Τώρα, τι ε, το θέσαμε σαν πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα περάσει ή πώς θα το δούνε. Δεν είναι θετική όμως. Τι επόμενε μέρε παραγωγή θα έχουν αναλυτική εικόνα των καταστροφών στα μπέλια τη Κρήτη, προκειμένου στη συνέχεια να επιδιώξουν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή στην Κρήτη. Έχουμε ζημιά, ζητάμε σήμερα τα επίσημα στοιχεία από τον Ελγά Κρήτη, έτσι ώστε όταν θα ανέβουμε να συναντήσουμε τον νέο Υπουργό, τον κύριο Βορίδη, αλλά και τον νέο πρόεδρο του Ελγά, που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο είναι, η ατζέντα μα να είναι Πλήρη, εμπεριστατωμένη, για να ζητήσουμε ουσιώδει πράγματα για το νησί μα. Τώρα, τι μέλγενέστε θα το δούμε στην πορεία. Τα προβλήματα πάντω των αγροτών αυτή τη στιγμή είναι τεράστια και πιστεύω ότι με μια προσπάθεια την οποία θα κάνουμε εμεί εδώ, διαμέσου του ΕΛΓΑ, και μια βοήθεια την οποία θα έχουμε από το Υπουργείο, κάποια πράγματα τουλάχιστον να μπουν σε, σε σειρά προτεραιότητα σχετικά με τα οικονομικά και σχετικά με τι επιδοτήσει που οποίε πρέπει να δοθούν. Στο επίκεντρο τη συνάντηση βρέθηκε και το ζήτημα που ανοίγει η νέα κυβέρνηση με την ιδιωτικοποίηση των ασφαλιών και στου αγρότε, τονίζοντα παράλληλα την ανάγκη να συμμετέχουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώπιον τροποποιήσεων στον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ανακοινώσει ακούμε και αυτό εμάς μας ανησυχεί και προ το θετικά και προ τα αρνητικά. Εικόνα δεν έχουμε. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν εμείς θα ζητήσουμε συνάντηση. Δεν μπορεί να είμαστε απόν από, αυτό το, από την πληροφορία τι ακριβώς πάει να συμβεί.